20 του μηνός θα έχουμε καινούριο πρωθυπουργό, μου είχε πει ο Πιτ. Και συγκεκριμένα του λέω ποιον βλέπεις, μου λέει τον Κώστα Σιμίτη. Και πράγματι βγήκε αληθινός. Και διάφορα άλλα τα οποία δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό να σας πω διάφορες. Εσείς, μια που είστε και ο προσωπικός σου γιατρός, τον συμβουλεύεστε ποτέ για θέματα επαγγελματικού τύπου δικού σας? Δηλαδή, πάτε να κάνετε μια εγχείρηση, ρωτάτε τη γνώμη του? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ περισσότερο τον Πιτ τον ξέρω σαν αστρολόγο. Δεν το ξέρω ούτε σαν μάγο, ούτε σαν medium όπως τον αποκαλούν οι διάφοροι. Εγώ το ξέρω σαν αστρολόγο. Και ο Πιτ έχει κάνει πραγματικά σπουδές και στο εξωτερικό, στο Πανεπιστήμιο του Κλέιτον της Αμερικής. Η ερώτησή μου ναι, το ξέρω, δεν αποφεύγω. Δεν αποφεύγω, ναι, θα σας απαντήσω. Οπωσδήποτε τον ρωτάω γενικά για την. Πώς βλέπει τα άστρα. Δεν μου απαντάτε όμως. Γιατί δεν σας απαντάω? Δεν μου απαντάτε. Γιατί η ερώτησή μου αναφερόταν σε εσάς. Αν έχετε ζητήσει ποτέ την όποια ιδιότητα που δέχεστε του κυρίου Παπαδάκου να βοηθήσει εσάς και επαγγελματικά. Και επαγγελματικά σε διάφορα θέματα, ναι, τον έχω ρωτήσει. Και έχει βγει αληθινός. Γι' αυτό ακριβώς είμαι και στο πλάι του. Δηλαδή, τον έχετε ρωτήσει αν πρέπει να πάτε σε μια επέμβαση ή να μην πάτε σε μια επέμβαση? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Αν πρέπει να πάω ή δεν πρέπει να πάω. Ναι, όχι, αν πρέπει. Αυτό το κρίνω εγώ αν πρέπει να πάω. Αν η μέρα εκείνη είναι. Από εκεί και πέρα. Αν η μέρα προσφέρεται. Αν... Λέει ο κοιτάξτε να δείτε. Όταν έχουμε ορισμένα προβλήματα, γιατί πάντα εμείς οι χειρουργοί, επειδή λόγω της ειδικότητας της εργασίας μας, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Επιπλοκές. Οπωσδήποτε, επειδή είμαστε φορτισμένοι ψυχικά, προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο. Και για μένα πολλές φορές ο Πιτ είναι μια διέξοδο. Ακουμπάτε δηλαδή? Ακουμπάω, ακριβώς. Όπως έχω ένα φίλο μου και του λέω τα προβλήματά μου, έτσι έχω τον Πιτ. Επειδή ο Πιτ ακριβώς. Δεν δέχεστε δηλαδή. Και εγώ τον συμβουλεύομαι στα ιατρικά όλα. Δεν αλίμονο, αφού τον έχετε προσωπικό σας γιατρό. Δεν δέχεστε όμως τα άλλα περί μαγείας, περί σαπουνιών. Μαγεία δεν υπάρχει σήμερα, κυρία Δουκά. Για μένα δεν τα δέχομαι αυτά. Εκεί υπάρχει διαφορά. Είναι εξωπραγματικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά που λέει ο κύριος Παπαδάκος για την πάλη του με τον Σατανά, για τα μάγια, για τα ευρήματα που υπάρχουν έξω από σπίτια και αυτά που γίνονται σε νεκροταφεία και κάτω από εκκλησίες, εσείς δεν τα δέχεστε? Εγώ δεν τα δέχομαι. Απλώς θα συμφωνήσω με τον κύριο Μουστάκη. Είπε ο κ. Μουστάκης, είμαι σύμφωνος μαζί του. Μάλιστα. Γι' αυτά όλα φυσικά, κύριε Παπαδάκο, έχετε διαφορετική άποψη. Ναι, πάντως είναι καλό να υπάρχουν διάφορες απόψεις. Εγώ δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τον κύριο Ευαγγελόπουλο και εγώ που ήρθε σήμερα. Πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, γράφεις ένα βιβλίο για τους εξωγήινους και υποστηρίζεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι και στους πολιτικούς, ανάμεσα στους πολιτικούς. Μάλιστα. Τώρα. Να μην πω ονόματα, δεν κάνω. Δεν μπορώ να μην γελάσω, διότι αυτό ακούγεται τουλάχιστον. Ίσως όχι τόσο παράλογο. Θα σας παραπέμψω λίγο καιρό αργότερα, μόλις κυκλοφορήσει το βιβλίο, το οποίο δίνω δικές μου ερμηνείες για τα ανεξήγητα φαινόμενα, όπως το τρίγωνο των Βερμούδων, που κατ' εμέ είναι διαστημική πόρτα των εξωγήινων. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να το διαβάσετε. Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο για μένα είναι το τέταρτο. Ναι. Να έχει την ανάλογη επιτυχία όπως τα άλλα τρία. Για το τρίγωνο των Βερμούδων έχουν υποθεί πάρα πολλά. Εγώ όμως από ερμηνεία. Αυτό μέχρι που να εμφανίζεται ο κύριος Παπαδάκος και να λέει ότι υπάρχουν εξωγήινοι μέσα στους πολιτικούς, έχει διαφορά. Λοιπόν, υπάρχουνε. Παντού υπάρχουν εξωγήινοι. Παντού υπάρχουν εξωγήινοι. Ειδικά μες στην πολιτική. Ειδικά μες στην πολιτική. Βέβαια, να το πάρουμε μεταξύ αστείο και σοβαρό. Αυτό, εγώ το παίρνω στο αστείο. Αλλά που λέω. Μία σοβαρή περίπτωση που σας λέω και θα τη θυμηθείτε, θα συζητηθεί σε λίγες μέρες στην ελληνική τηλεόραση. Το τρίγωνο των Βερμούδων είναι διαστημική πόρτα των εξωγήινων και θα βγω αληθινός, να μου το θυμάστε. Υπάρχουν καινούργιες εξελίξεις πάνω δική σε αυτό το θέμα, δηλαδή. Όπως. Εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω γνωστό σε όλο τον κόσμο και θα ζητήσω επιστήμονες από όλο τον κόσμο να με διαψεύσουν. Όπως μπορούμε να μάθουμε κάτι περισσότερο τώρα. Η διαστημική πόρτα των εξωγήινων, μία από τις τέσσερις διαστημικές πόρτες που εγώ τις γνωρίζω και τις έχω στο τέταρτο μου βιβλίο, είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η έλξη, αυτός ο μαγνητισμός και τραβάει τα πλοία, τα αεροπλάνα και οτιδήποτε περνάει. Μάλιστα. Από εκεί τα σαρώνει. Πάντως το έχουν πει κι άλλοι αυτό, κύριε Παπαδάκο. Όχι, αυτό είναι αυτά που γράφω στο βιβλίο μου, τα έχω γεννήσει εγώ, είναι δικά μου και προκαλώ οτιδήποτε να μου πει ότι γράφω κάτι που το έχει πει κάποιος άλλος. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο στη γειτονιά σου. Νομίζω ότι έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας και να δούμε τη γειτονιά που μεγάλωσε ο Πίτο Παπαδάκος και τι λένε οι γείτονες εκεί. Ήμασταν 12 άριδες, 13 άριδες, ας πούμε, με ένα σάντουιτς.
Από μικρός ήταν λιγοφαγάς ο Παναγιώτης, δεν ξέρω αν θα πρέπει και να το πούμε τώρα. Είχα ένα σάντουιτς, εγώ λίγο αρκετά μεγάλο, και μου το πήρε ο Παναγιώτης και μου το φάγε, ήταν λόγω όγκου. Και από μικρός μου ήταν Παλαιστής και ξύπνιο παιδί και μου το είχε πάρει και μου το είχε φάει, ας πούμε, και με είχε αφήσει νηστικό εμένα. Ήταν λίγος καταλιάρη. Δηλαδή τι έκανα. Σαν παιδάκι, τα σχεδίνα αυτά που είχαμε περάσει και εμείς στα νιάτα. Όμως τι φταίει. Έφυγε 8-9 χρόνια από εδώ. Πήγανε στην άλλη γειτονιά από εκεί. Ήταν ζωηρός πάντα. Πώς δεν ήταν, όπως είναι τώρα, ήταν και τότε. Αν τη ζωής, αν τη ζωής είναι ρημάδι. Άλλη τη δίχως αγάπη με δίχως. Ήταν ένα παιδί εδώ στην γειτονιά, με τα άλλα τα δικά μας έπαιζε, έκανε τις συνδυαβολιές του, έκανε τα παιχνίδια του, πήγε σχολείο. Ένα φτωχό παιδί ήταν. Ήταν μια οικογένεια με πολλά παιδιά, μεγαλώσαν με πολλή δυσκολία. Χάσαν τον πατέρα τους πολύ νωρίς. Η γειτονιά του Πίτου Παπαδάκου συγκινήθηκες βλέποντας τους γείτονες και αυτά που λέγανε για σένα. Πόσο καιρό έχεις να πας από εκεί? Όχι, στην πρώτη γειτονιά που γεννήθηκα έχω να πάω 30 χρόνια. Έχω τόσα χρόνια να δω και τον ονά μου. Μάλιστα. Ονά μου ήταν και μια πόλης. Λοιπόν, πραγματικά είναι στιγμές οι οποίες συγκινούν. Πρώτη σας φορά. Ευχαριστώ που κάνετε αυτό το βίντεο, δεν το περίμενα να το δω. Πρώτη φορά που βλέπω τον Πίτο Παπαδάκο να δακρύζει μπροστά στις κάμερες. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ένα ίχνος αντρισμού και ένα ίχνος παλικαριάς. Εγώ είμαι παλικάρι από την ημέρα που γεννήθηκα. Δεν, το παλικάρι πρέπει να συγκινείται. Αυτά τα πράγματα τα οποία μου δείξατε με συγκίνησαν και κανένας δεν μου τα έχει κάνει στην ελληνική τηλεόραση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και θα σας υποσχεθώ ότι θα κάνω τα πάντα να κάνω τον κόσμο να με πιστεύει. Θα κάνω τα πάντα. Αυτόν τον αγώνα και αυτή την εργασία που έχω προσφέρει την έκανα με πολύ κόπο και θέλω να σας πω μία λέξη ότι δούλεψα, δεν έγινε τίποτα τυχαία. Μάλιστα. Με βοήθησε όμως ο κόσμος και ένα μεγάλο ευχαριστώ να δώσω σε εσάς τους δημοσιογράφους, μικρούς και μεγάλους δημοσιογράφους, με αγκαλιάσατε όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά πάντα είμαστε περίεργοι. Μου ανοίξατε το δρόμο. Είμαστε περίεργοι, θέλουμε να μαθαίνουμε. Και είτε αρνητικά είτε θετικά με βοηθήσατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίτη Παπαδάκο, αυτή η εκπομπή τελείωσε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, όσοι μας είδατε, σε μια εκπομπή που, όπως σας είπα και στην αρχή, κινήθηκε στο περιθώριο της λογικής. Να είστε καλά και να έχετε όνειρα γλυκά.